Εκ των πατρικών κόρπων και ενώσας εαυτόν και την ημετέραν όλη την ανθρωπία προσλαβόμενος φύση και θεώσας αυτήν μετά δε ταύτα εις τον ανούς άφθης ανελθόν και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός τότε Θείον και Άγιον και Ομούσιον και Ομοδύναμον και Ομόδοξον και Συναίδιον Πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους Αυτού μαθητάς και Αποστόλους και δια του το φωτίσας μεν αυτούς δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δεσπλευδίες του Αναχράντου και Παναγών και σε αυτού μικρός, και αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων από τον Αγίου Θεό την άμυνα σωμάτων, ηγεσίες του Μεντόξου προ του Προδρόμου και Παπτού του Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων Πανεφήμων Θεοκυρίκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς δια την αυτού αγαθότητα. Αμήν. Τώρα, τι να πω, σήμερα, διαβάζοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, αυτό το κομματάκι από τον Ματθαίο που είχε η Εκκλησία να βάλει και να διαβάσουμε σήμερα στη λειτουργία, ένιωσα τόσο όμορφα. Λέω, κοίτα να δεις ο Θεούλης μας. Ένα αντίστοιχο σμωρέο Θεός, πόση αγάπη έχει για όλους τους ανθρώπους. Γιατί, τι λέει το Ευαγγέλιο, ξεκινάει με ένα κομματάκι που πρέπει να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και να μας προβληματίσει. Δεν θέλει ο Θεός, λέει, να περιφρονήσουμε κανέναν. Δεν αποκλείει κανέναν. Δεν βγάζει έξω κανέναν. Από πού? Από την έννοια του, από την καρδιά του και κυρίως από την εκκλησία του. Εάν, λέει, δεν θέλω να καταφρονήσετε κανένα τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων. Όχι να μην καταφρονήσετε, δηλαδή, να μην τους θεωρήσετε ένα τίποτα. Να μην τους θέλετε να τους διώξετε ή τους προσπερνάτε ή δεν τους σας ενδιαφέρει. Όχι να μην καταφρονήσετε τους πολλούς. Να μην καταφρονήσετε κανένα. Και παρακάτω, για να μας το κάνει πιο δυνατό αυτό το κομμάτι, βάζει σύντομα με δυο λέξεις την παραβολή του απολωλότος προβάτου. Εάν, λέει, ότι μείνω καλός, έχει, λέει, 100 πρόβατα και χαθεί το ένα το προβατάκι, αφήνει, λέει, τα 99 και τρέχει να μαζέψει αυτό το πρόβατο. Τρέχει να το βρει. Τρέχει να το πάρει αγκαλιά. Και θυμάμαι μια παλιά ωραία εικονίτσα που είχε το Χριστό μέσα στα κακοτράχαλα στις πέτρες και να έχει βρει αυτό το πρόβατο και να το έχει βάλει στην πλάτη του και να επιστρέφει. Και θυμήθηκα, πάντα όταν διαβάζω αυτή την παραβολή το θυμάμαι και δεν υπάρχει πιο δυνατό παράδειγμα για μένα από αυτό που θυμάμαι από τα παιδικά μου τα χρόνια. Είχαμε ένα τζοβάνο στα πρόβατά μας και στα γύρια μας, ο οποίος ήταν παππούς. 80 και χρονών, αλλά το έλεγε η καρδούλα του του Βαρβαβασίλη και έπαιρνε τα πρόβατα από τα γύρια είχαμε κυρίως εμείς στα βουνά, έπαιρνε τα γύρια από τις οικογένειες, μάζευε καμιά 300 και πήγαινε και τα βοσκούσε και μας τα ξαναγύριζε. 20-30 μια οικογένεια, 10-15 οι άλλοι, 40-50 οι άλλοι. Κάπου τα βρίσκανε κάτι, του δίνανε φαγητό και κάποια
χρήματα και πήγαινε και τα φουσκούσε. Ένα βράδυ, θυμάμαι, είχε ξεκινήσει να ρίχνει χιόνι πολύ. Τον βλέπω με αγωνία να φωνάζει, εμείς ήμασταν το πρώτο το μαντρί. «Κυραριστούλα», στη γιαγιά, «μέτρα τα, μωρέ, κάποιο πρέπει να σου λείπει». Πάει στη διπλανή, «μέτρα τα κι εσύ σου λείπουν δύο», «μέτρα τα κι εσύ σου λείπουν τρία», μαζεύει καμιά 10-12. Γυρίζει ξανά, «σας λείπουν όντως, ναι, θα πάω να τα βρω». Και θυμάμαι η γιαγιά μου με την καλή της την καρδούλα να του φωνάζει, «όχι κύριε Βασίλη, άστα κύριε Βασίλη, το πρωί θα τα βρούμε». «Τι λες μωρή της», λέει, «το πρωί θα τα έχει φάει ο λύκος ή μέσα στο κρύο, στο χιόνι που ρίχνει, αυτά θα αποθάνουν». Φεύγει με μια λάμπα, αυτές που ήταν οι κατής, «τι έλες», μου λένε, και φεύγει, χάνεται μέσα στο χιόνι. Όλο το χωριό έμεινε εξάδελφο. Θυμάμαι την αγωνία όλων. Δεν ήρθε ο παππούς πίσω. Το πρωί όλοι τρέξαμε να το βρούμε. Το χιόνι είχε σταματήσει, είχε αυξηθεί κάμποσο και πάμε και βρίσκουμε τον κύριο Βασίλη εκεί που ήταν μεν τα ζωντανά, αλλά είχε αποθάνει την αγωνία, από το κρύο, από τον κόπο. Ένα μου μείνε όμως εμένα, η αγάπη του για τα ζωντανά. Κι αν μωρέ, εμείς έχουμε αγάπη για τα ζωντανά μας, είναι δυνατόν ο Θεός μας να μην έχει αγάπη για τα δικά του τα ζωντανά που είναι ο άνθρωπος? Είναι δυνατόν να προσπεράσει ο Θεός κάποια ψυχή? Αυτό μας λέει σήμερα στο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει ψυχή που ο Χριστός μπορεί να την προσπεράσει. Τούτη εδώ την Εκκλησία που σήμερα γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα, που είναι αυτό που συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Τούτο εδώ όλο που είμαστε μαζεμένοι εδώ, το φτιάξε ο Θεός, το έδωσε εντολή ο Χριστός, αλλά δεν το έκανε ο Χριστός. Έστειλε, λέει, το Άγιο Πνεύμα για να μαζέψει όλον τον θεσμό της Εκκλησίας. Και πού μαζευόμαστε όλοι μαζί? Στο ναό του Θεού, στο σπίτι του Θεού. Αλλά η αξία μας δεν είναι ότι μαζευόμαστε όλοι και υπάρχουμε. Η αξία μας είναι ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο είμαστε όλοι μαζί. Και εκεί μία είναι η προϋπόθεση, να είναι κάποιος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μα παπά μου! Κι αν είναι αμαρτωλός, ο παπάς, μόνη εντολή για να μας βάλει στο Άγιο Ποτήριο, μία έχει. Να μην ή να βάφτιστος, ή να έχει αρνηθεί το βάφτισμα. Έχουμε κάτι χαζούς τις μέρες μας. Εγώ παπά έφυγα, έγινα Γιαχωβάς. Εγώ παπά έφυγα, έγινε Ευαγγελικός. Άντε στο καλό σας, δεν θέλω να είμαι Ορθόδοξος. Εντάξει παιδί μου, αλλά να ξέρεις ότι τον αρνήθηκε στον πατέρα μας. Τον πατέρα μας τον αρνήθηκε. Εάν λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι, έχουμε όλη θέση και στο ναό και στο Άγιο Ποτήριο. Όλοι σε αυτήν την αγκαλιά της σύναξη τη μεγάλη,
όπου μας παίρνει ο Χριστός και μας βάζει να βουτυχτούμε στο αίμα Του και να ακουμπήσουμε τις άρκες Του που είναι το σώμα Του, που είναι το ψωμάκι, και να βουτυχτούμε μέσα στο αίμα Του που είναι το κρασάκι. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Και καμιά φορά, μωρέ, πονάω, γιατί έρχονται κάποιοι για να μου πουν ότι ξέρεις ο τάδε και κυρίως η τάδε έχει αμαρτίες, παπά μου. Τι έχει? Αμαρτίες. Και πού το ξέρεις εσύ ότι αυτά που κάνει είναι αμαρτίες? Πού το ξέρεις? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και τώρα το επανέλαβε έτσι ακριβώς σε ένα κειμενάκι και ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Πάριος, ο καινούργιος μας Άγιος, ένας από τους πολλούς καινούργιους. Βλέπεις, λέει, αμαρτία να γίνεται. Ξέρεις, μωρέ, το βράδυ πόσα δάκρυα μπορεί να έχει ρίξει αυτή η ψυχούλα? Ξέρεις πόσα δάκρυα έχει ρίξει αυτή η ψυχούλα? Και μου έλεγε ένα πνευματικό παιδί, όχι ένα έτσι γενικά. Αν θυμάστε το Γιαννάκι μας που τον είχαμε ψάλτη, που σκοτώθηκε ο καημένος τόσο άδικα. Ο Γιαννάκης λοιπόν ήταν πνευματικό παιδί του Διονυσίου του Ψαριανού, ενός πολύ σπουδαίου Αγίου Παππού, δεσπότη στην Κοζάνη. Και όταν ρωτούσε πού είναι ο Γιώργος, πού είναι ο Κώστας, πού είναι η Γεωργία, πού είναι η Κωνσταντίνα, του λέγανε για να τον πειράξουν τον δεσπότη. Αυτός ή αυτή τώρα ασχολείται με την καλή ζωή και την αμαρτία, γέροντα. Και τι έλεγε ο γέροντας? Δόξα τω Θεώ, παιδί μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι λες, μωρέ δεσπότη? Τι δόξα τω Θεώ που ασχολείται με την αμαρτία? Και τι συμπλήρωνε ο δεσπότης? Αυτός, παιδάκι μου, που βουτάει στην αμαρτία, είναι λιγότερα τα βήματά του για τη σωτηρία. Ακούστε το αυτό. Τι λες, δεσπότη μου, τι λιγότερα τα βήματα για τη σωτηρία? Να βρε, παιδί μου, αυτός μόλις καταλάβει τι κάνει, με παίρνει, κύριε Λέησον, και με συγχώρεσέ με, Θεέ μου, να τη η σωτηρία του. Εσύ, λέει, που νομίζεις ότι είσαι καλός χριστιανός και τραβάς κάτι σταυρούς έτσι και τέτοιους μεγάλους σταυρούς, εσύ με τον εγωισμό τα χάσες όλα, τα χάσες, τα χάσες. Η Εκκλησία μας έχει δει πολλές φορές αυτούς που δίνονται τον μανδύα του καλού χριστιανού, πολλές φορές να χάνονται μέσα στον εγωισμό. Ένας από αυτούς ήταν ο Άριος. Εκείνος ο μεγάλος, ο πιο μεγάλος αιρετικός, ήταν, λέει, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Όταν έστριψε όμως το μυαλό του και νόμισε ότι είναι σπουδαίος, τον πήρε και τον σήκωσε ο διάβολος και τον έβαλε εχθρό της Εκκλησίας, εχθρό της Ορθοδοξίας, εχθρό του Θεού, και τα έχασε όλα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπεις ψυχή, δεν ξέρεις τι αγιοσύνη κρύβει. Δεν το ξέρεις τι αγιοσύνη κρύβει. Γι' αυτό και μην κρίνουμε, μωρέ. Μην κρίνουμε, με πονάει που κάποιοι προσπαθούν να πείσουν και μένα για κάποιους. Όχι αυτόν, όχι εκείνον, όχι αυτήν, όχι εκείνη. Δεν το ξέρουν όμως ότι ο Παπαχρίστος είναι χαζός και με τους χαζούς πάει πρώτα. Αυτούς αγκαλιάζει. Και έχω δει εγώ εδώ κάτι αγιοσύνες σε κάτι παιδάκια, σε κάτι αγοράκια και σε κάτι κοριτσάκια να τα πίνει στο ποτήρι με το πόσο αγώνα κάνουν
και το πόση προσπάθεια. Μα παπά μου, και όταν πέφτουν σε αμαρτίες, τελειώνω. Πήγε, λέει, στον Άγιο Αντώνιο. Ακούστε. Ακούστε ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Πάει ένα καλογεράκι στον Άγιο Αντώνιο και του λέει. Και ρωτάει, έπεσα, πού παιδάκι. Σαν τι κάγερο. Δεν λέει ποιο αρτικό είναι. Τι σημασία έχει. Του λέει, σήκω, παιδί. Σήκω. Χάρηκε το καλογεράκι. Δεν τον βάλωσε. Συνέχισε. Τον αγώνα του. Μετά από λίγες μέρες, ίδιο πάθος, ίδια δυναμία, έπεσε πάλι. Ξαναπάει στο γέρο. Λίγε ρωτά. Έπεσα. Πάλι. Σήκω, του λέει. Ξανά και ξανά 10 φορές. Δεν θυμάμαι πώς σας λέει στο βιβλίο του Αγίου Αντωνίου. Την τελευταία όμως φορά πάει. Γιατί φαίνεται και κάποιος του βάλε στα αυτή άλλος καλόγερος ότι εσύ τώρα είσαι για το ανάθεμα. Πηγαίνει απελπισμένο το καλογεράκι, άσε γέροντα, έπεσα πάνω. Και ελπίδα δεν έχω. Και τότε του φωνάζει ο ασκητής. Πω, παιδί μου, τι αμαρτία μεγάλη έκανε. Το καλογεράκι όμως, με την αγαθοσύνη του, του λέει, γέροντα, την ίδια αμαρτία έκανα, δεν έκανα άλλη, τι μου λες τώρα. Και με μπερδεύει. Όχι αυτήν, παιδάκι μου. Αυτή πάντα μικρή θα είναι στα μάτια του Θεού και μόλις του ζητήσεις ένα συγγνώμη καλό, θα στο συγχωρέσει ο Θεός. Τότε γέροντα λέει, ποια αμαρτία μεγάλη έκανα. Την απελπισία, παιδάκι. Την απελπισία. Σας παρακαλώ, σας ικετεύω, σας φιλάω τα πόδια. Μη σκορπάτε απελπισία στον κόσμο. Είναι διαβολικό πράγμα να σκορπάτε την αγάπη του Θεού στον κόσμο. Να σκορπάμε τη φιλανθρωπία του Θεού στον κόσμο. Να σκορπάμε την ελπίδα του Θεού στον κόσμο. Ότι θέση δίπλα στο Θεό έχουν όλοι οι άνθρωποι. Για όλους την έφτιαξε την Εκκλησία ο Θεός. Να είμαστε καλά. Συγχωρέστε με που αυτήν την εβδομάδα θα είμαι λίγο παραπάνω απασχολημένος με την οικογένειά μου. Σας υπόσχομαι ότι από την άλλη Κυριακή και μετά θα ξεπληρώσω και πιστεύω ότι θα αντέξω το πρωί της Κυριακής να σηκωθώ μετά το χορό που θα κάνω. Θα χορέψω κι εγώ, διαδονίστε, δεν χορεύω ποτάς. Άνθρωπος είναι και αυτός και όταν χαίρεται και συγκινείται ρίχνει κάτι χορούς γερούς. Λοιπόν, να είστε καλά λοιπόν, θα λειτουργήσουμε εδώ. Τώρα, αν έχω φωνή ή όχι, όπως μπορώ θα τα πω. Να είστε καλά λοιπόν. Και τώρα όποιος θέλει να με δει, ας μείνει μετά. Εσείς οι χαζοί επιμένετε και έρχεστε. Καλά να πάτε. Να είστε καλά λοιπόν, να είμαστε καλά, η Παναγιά να είναι μαζί μας, πάντα να είναι μαζί μας. Καλό καλοκαίρι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά σε όλους μας.